Πρόκειται για μια παράσταση σύνθεση κειμένων της Διδός Σωτηρίου, του Κοσμάπολίτη, της Έλλης Παπαδημητρίου, αλλά και ιστορικές μαρτυρίες για το μαρτύριο, για το δράμα των προσφύγων αυτών που κοιμήθηκαν από βραδείς νοικοκυρέοι στον τόπο τους, όπως λέει η Διδός Σωτηρίου, και ξύπνησαν άποροι, θαλασσοπόροι, αλήτες και ζητιάνοι στα λιμάνια της Ελλάδας. Η παράσταση λοιπόν είναι αφιερωμένη στους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, τους πρόσφυγες από τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι μια παράσταση πολύ δυνατή. Τα κείμενα είναι πραγματικά συγκλονιστικά, καθώς και οι μαρτυρίες που ακούγονται από τους πρόσφυγες εκεί. Είναι διανθισμένη με μικρασιατικά τραγούδια και νανουρίσματα, τα οποία λειτουργούν σαν μυρολόγια και επιτείνουν την αίσθηση του θρήνου και της καταστροφής και του πόνου αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι χρέος τιμής ηχείως μας να έρθει να δει την παράσταση το φτωχιακό κοινό που με τόση αγάπη και μεράκι ετοιμάσαμε για το δράμα των ανθρώπων αυτών. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σταθώ σε κάποια ιδιαίτερα κείμενα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη αξία για την παράστασή μας και προέρχονται από την κυρία που είναι δεξιά μου, την κυρία Μαρία Τομάζου, η οποία είναι μέλος του συλλόγου μας, ηθοποιός, χορεύτρια, έχει κάνει αρκετά κινησιολογικά μοντέλα στις παραστάσεις μας. Η Μαρία λοιπόν μας έδωσε ένα υπέροχο κείμενο, το οποίο έχει βραβευτεί σε πανχιακό μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό του Φάρου Βαρβασίου το 2019. Στη θέση ενός μικρασιάτη πρόσφυγα, αυτό είναι το κείμενο που θα ακούσετε και νομίζω ότι αξίζει ιδιαίτερη αναφορά στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Λίγα λόγια για το θεατρικό μας εργαστήριο. Το θεατρικό εργαστήριο του κύκλου θεάτρου Θεατροποιεί λειτουργήσε ήδη από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία της παράστασης αυτής που θα δείτε περίπου στις αρχές του Γενάρη. Με αρκετές δυσκολίες είναι η αλήθεια λόγω COVID, με διαδικτυακές συναντήσεις, με πολύ μεγάλη δυσκολία στις ζωντανές μας έτσι συναντήσεις, αλλά τα καταφέραμε και το καλοκαίρι, όπως είχαμε υποσχεθεί, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων, μπορέσαμε και ετοιμάσαμε αυτήν την παράσταση. Ονομάζομαι Μαρία, όπως προανέφερε ο κύριος Σταύρος, και έχω γράψει κάποια αποσπάσματα από αυτά που θα ακουστούν στην παράσταση. Αρχικά να πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη και τυχερή που συμμετέχω σε άλλη μια παράσταση των Θεατροποιών. Και μπορώ να πω ότι αυτή η παράσταση είναι πραγματικά πολύ δυνατή και πολύ ατμοσφαιρική και σε κάνει να συναισθάνεσαι τον πόνο και το θρήνο που βίωσαν οι άνθρωποι εκείνοι. Για τα δικά μου κείμενα, ουσιαστικά προέρχονται από ένα κείμενο που είχα γράψει στο 17ο Πανχιακό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Μορφωτικού Συλλόγου Φάρου Βαρβασίου και είχα βραβευτεί. Η βασική πρωταγωνίστρια είναι μία νεαρή κοπέλα η οποία περιγράφει από την πλευρά της την τραγική εκείνη μέρα, το πώς τη βίωσε, το πώς ένιωσε και μάλιστα στο τέλος του κειμένου χάνει και τη μητέρα της. Και προσπάθησα να μπω στη θέση της και να σκεφτώ και να την συναισθανθώ για να καταφέρω να το γράψω. Και είναι τιμή μου και χαρά μου που θα ακουστεί στην παράσταση. Εγώ θα πω ότι για μένα είναι βαθιά συγκινητικό αυτό που παίζουμε, γιατί είμαι γόνος 4 προσφύγων, 2 παππούδων και 2 γιαγιάδων. Δεν ήρθαν από τη Μικρασία οι δικοί μου οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αλλά από την Ανατολική Θράκη. Στο ρόλο που κάνω είναι του αιχμαλώτου που δραπέτευσε από τη Σμύρνη. Φανταστείτε ότι ο δικός μου παππούς, αν και κάτοικος της Ανατολικής Θράκης, πολέμησε με τον ελληνικό στρατό και συνάντησε την οικογένειά του τον Νοέμβριο του 2022, όταν είχαν φύγει ήδη από την Ανατολική Θράκη και του συνάντησε στη Θράκη, την ελληνική Θράκη, στον Πολύστο της Ξάνθης. Εκεί βρήκε την οικογένειά του, τη μητέρα του και τα 6 του αδέρφια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για μένα προσωπικά είναι πολύ δυνατά τα συναισθήματα, όμως όλο το έργο καθυλώνει. Καθυλώνει γιατί μιλάει για την αλήθεια, μιλάει για αυτά που περάσαν οι άνθρωποι αυτοί
που όπως λέει και ένα ποντιακό τραγούδι, στα ξένα είναι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Έτσι ακριβώς ήταν τα πράγματα. Θα σας καλέσουμε να έρθετε, θα αποζημιωθείτε για αυτό που θα δείτε. Είναι μια από τις δυνατότερες παραστάσεις, αν όχι δυνατότερη, από αυτές που συμμετέχουν. Ονομάζομαι Γερακίνα Σπανού. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω μέρος σε τέτοια παράσταση και πρώτη φορά και στο Σύλλογο. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένη γι' αυτό, πολύ χαρούμενη. Όντως είναι ένα συγκλονιστικό έργο, μια συγκλονιστική παράσταση. Η γιαγιά μου έχει έρθει από τη Μικρά Ασία, από το Τσανάκαλε. Και είναι πολύ συγκινητικό.